Στην είσοδο του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων προσγειώθηκε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνιαν χθες τη νύχτα ένας τεράστιος ευκάλυπτος, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων ειδοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από την πτώση του δέντρου υποχώρησε τμήμα της περίφραξης του σχολείου, ενώ καταστράφηκε η καγκελόπορτα. Ήταν την ώρα που ήταν στη λειτουργία του σχολείου και αν ήταν μπροστά στη μεριά της αμπλής θα είχαμε πρόβλημα. Ή εδώ που όταν γίνεται η προσέλευση των μαθητών. Οι ευκάλυπτοι ύψους δεκάδων μέτρων που υπάρχουν σε πολλά σχολεία των Χανίων προκαλούν πονοκέφαλο στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, με τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής να τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των παιδιών στις σχολικές μονάδες και στα προάβλια. Έχουμε πρόβλημα, είμαστε φυσιολάτρες, μας αρέσει το πράσινο, αλλά ξαναεπαναλαμβάνω, μας προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες τέτοια όμορφα δέντρα όπως είναι ευκάλυπτη, αλλά με ύψος 50 μέτρα. Το οποίο νομίζω ότι έχει κίνδυνο ανά πάση στιγμή να σπάσει ένα κλειδί να πέσει απάνω σε παιδιά. Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που έπνεαν για δεύτερη μέρα σήμερα στα Χανιά άφησαν για μια ακόμη φορά ανοχήρωτο το παλιό λιμάνι. Τα κύματα κάλυπταν το λιμενό βραχίωνα, φτάνοντας μέχρι τις εισόδους των καταστημάτων εστίασης. Τα πλακάκια συνήθως φεύγουν, ξεκολλάνε. Σκοπίδια, άμμο. Εντάξει, είμαστε κριτικοί, θα τα παλέψουμε, δεν είναι. Πάρα πολλά χρόνια εδώ, είναι πρώτη φορά που βλέπω αυτό το πράγμα. Ναι, και δεν το έχω ξαναδεί. Και όταν ήρθα σήμερα το πρωί, τρελάθηκα. Λέω, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, ήταν λίγο έτσι επικίνδυνο, θα το έλεγα. Συμβαίνει. Τα καιρικά φαινόμενα έτσι. Ο Θεούλης μας αποφασίζει. Φερτά υλικά βρέθηκαν εξαιτίας των ανέμων στην πλατεία Συντριβανίου, ενώ λόγω του κυματισμού αποκολλήθηκαν πλάκες από την πλατεία του παλιού λιμενικού περιπτέρου. Από τους ισχυρούς βοριάδες που έπνεαν χθες και στα Χανιά, ακυρώθηκαν δύο πτήσεις από το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης για την Αθήνα. Στο μεταξύ, το απαγορευτικό απόπλου που κράτησε δεμένα τα πλοία έληξε και στις 12 το μεσημέρι απέπλεψε από το λιμάνι της Σούδας για τον Πειραιά το πλοίο Έλυρος.